Rock Hard, The Pod, με τον Σάκη Φράγκο. Καλησπέρα, γεια σας. Σάκης Φράγκος, Rock Hard, The Pod. Πάντα με την υποστήριξη του Guts Restaurant στη Μακριγιάννη, στον πεζόδρομο, στην Ακρόπολη, Μακριγιάννη 2327. Ε, στους πρόποδες λοιπόν της Ακρόπολης το πιο ωραίο και ταυτόχρονα παραδοσιακό εστιατόριο στην καρδιά της Αθήνας πάντα εκεί πέρα πηγαίνουμε και με τους καλλιτέχνες μας και με όλες τις ιστορίες μας. Λοιπόν, πριν πολύ λίγο καιρό κάναμε ένα podcast ε, το που ήταν το πρώτο μέρος για γκρουπ που έβγαλαν δύο δισκάρες σε ένα χρόνο. Ε, και ήρθε η ώρα να κάνουμε και το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εγώ απλά να θυμίσω ότι στο πρώτο μέρος είχαμε αναφερθεί σε δίσκους που έβγαλαν οι ACDC, οι Guns N' Roses, οι Judas Priest, η Black Sabbath, οι Deep Purple και αρκετά άλλα συγκροτήματα, πάντα με αλφαβητική σειρά. Ε, συγκροτήματα λοιπόν που μέσα σε ένα και μόνο χρόνο έβγαλαν δύο δίσκους με τεράστια ε, αξία. Πιάνουμε λοιπόν, συνεχίζουμε την αλφαβητική σειρά και πάμε και εμείς εδώ πέρα να δούμε τι άλλα Ποια άλλα group έβγαλαν δύο δίσκους πάρα πολύ σπουδαίους μέσα σε ένα χρόνο. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. 1969, δηλαδή 53 χρόνια πίσω, 13 του Ιανουαρίου, οι Led Zeppelin, οι Βρετανοί Rockers, κυκλοφορούσαν το μόνιμο ντεμπούτο τους. Το οποίο αν με καλά, το είχε πληρώσει όλο ο Jimmy Page και ο μάνατζερ του, ο Peter Grant, ένα αστηριώδη μάνατζερ από του πιο θερμικού μάνατζερ όλων των εποχών. Πρέπει να 2 μέτρα, 150 κιλά, φανταστείτε τώρα, φοβερή, φοβερή περσόνα. Και πανέξυπνο άνθρωπο. Πανέξυπνο. Τέλο πάντων, μιλάμε για το ντεμπούτο των Led Zeppelin, οι οποίοι προήλθαν από τι τάχτε των Yarberts ή των New Yarberts, όπω θέλετε πείτε, του έπαιζαν και διάφορα μέλη. Τέλο πάντων, κυρίω ο. Jimmy Page ε, το συγκρότημα λοιπόν μπήκε στο στούντιο όπως είπαμε με αποκλειστικά δικά του έξοδα για να ε, μην ε, είναι κανείς ο οποίος να ε, έχει δικαιώματα ε, πάνω, στα, ε, πάνω στο, στο, στη μουσική και τα λοιπά να, μην είναι ε, εξαρτώμενοι από, από πουθενά ε, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο οι ίδιοι Έκαναν, ε, έκαναν, την παραγωγή τους ε, και άλλαζαν μόνο μηχανικούς ήχους, ήχου διότι με αυτόν τον τρόπο διασφάλιζαν ότι κανείς από τους συνεργάτες στο στούντιο δεν θα ισχυριζόταν ότι διαμόρφωσε τον έχω το Λετζέπελιν τόσο σίγουροι ήταν για τη μουσική τους βέβαια και το πρώτο και το δεύτερο άλμπουμ αργότερα είχαν πάρα πολλέ έτσι ε, να το πω περιπτώσεις που τους κυνηγούσαν τους είχαν προγγίξει γιατί τα τραγούδια δεν ήταν και αποκλειστικά δικά τους, ήταν είτε inspired by, είτε τα είχαν ψηλό βγάλει στη ζούλα χωρίς να πούνε πιανού ήταν και μετά υποχρεώθηκαν να το βγάλουν. Έχει γράψει πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίες ιστορίες ο Κώστας ο Τσιρανίδης στο rohar.gr, πήρε ιστορίες για το πλατζιαρίσμα αυτό που έκαναν οι, οι Led Zeppelin και τους έρανε στα δικαστήρια. Η αλήθεια είναι όμως ότι το πρώτο άλμπουμ ε, έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Ε, ήταν Το μοναδικό άλμπου που δεν πήγε στο νούμερο 1 στα, στα charts ε, και αυτό διότι ε, ήταν ένα εντελώς καινούριο συγκρότημα. Έτσι. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάει νούμερο 1 στα, ε, στα charts. Ε, Είχαν μοιραστεί πάρα πολλά αντίτυπα έτσι, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και έγινε χαμός. 50.000 προπαραγγελίες για ένα εντελώς άγνωστο συγκρότημα. Είναι τεράστιο νούμερο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, το άλμπουμ αυτό που έχει μέσα τραγούδια όπως το Good Times, Bad Times που πάνε για το δίσκο, το Baby I'm Gonna Leave You, το "Days and Confused, το Communication Breakdown και άλλα, έχει πουλήσει 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Την ίδια χρονιά, τον Οκτώβριο, στις 22 Οκτωβρίου του 1969, κυκλοφόρησε το Led Zeppelin 2. Φοβερά πράγματα. Ε, το Led Zeppelin 2 είναι ο δίσκος που έχει το Stairway to Heaven. Όχι, δεν είναι το, 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 το Stairway to Heaven. Ε, είναι ο δίσκος που έχει το Whole at a Love. Ε, είναι, το κομμάτι αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που κυκλοφόρησε επίσημα σε single καθώς ο Jimmy Page ε, είχε στο μυαλό του ότι αν αρέσει σε κάποιον τα, τα τραγούδια αν αρέσουν σε κάποιον τα τραγούδια το Led Zeppelin πρέπει να πάει να αγοράσει το δίσκο και όχι να πάει να αγοράζει single βέβαια ε, το single αυτό πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα ένα εκατομμύριο μια άλλη έτσι λίγο περίεργη ιστορία γι' αυτό είναι ότι η εταιρεία έχει κάνει ένα, ας το πούμε ένα edit για το κομμάτι, το οποίο μισούσε ο Jimmy Page, αλλά παρόλα αυτά είχε, είχαν προλάβει να τυπωθούν γύρω στα 1200 αντίτυπα του σίγκλ, τα οποία διέρευσαν από το εργοστάσιο που είχε τυπωθεί στην αγορά και είναι ένα από τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα για τους οπαδούς του συγκροτήματος, έτσι. Hold a Love, λοιπόν, ένα από τα πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικά τραγούδια, πάλι και με στίχους που τους έχουν πάρει από τον Willie Dixon, τον οποίο στο πρώτο δίσκο έχουν κάνει δύο διασκευέ. έτσι. Ε, λοιπόν, έχει το... Η δεύτερη πλευρά ανοίγει με το Heartbreaker, ένα από τα αγαπημένα μου που έχουμε γράψει Led Zeppelin Ever. Ε, και έχει και το Moby Dick, μην ξεχνάμε, το οποίο είναι ουσιαστικά το drum solo του Jason Bonham, αυτού του χαρισματικού drummer. Τι έκανε από πωλήσει, δεν το λες και άσχημα. Δεύτερο άλμπουμ, νούμερο ένα, ξεκίνησε και από εκεί και πέρα πήγαιναν όλα τα άλμπουμ μέχρι το τέλος καριέρας τους στο νούμερο ένα θεωρείται ως ένα από τα πιο επιδραστικά, ένα από τα πιο σημαντικά, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και έχει πουλήσει ε, 15 εκατομμύρια αντίτυπα, 12 εκ των οποίων στην Αμερική. Ε, εντάξει, δεν το λες και άσχημα. Συνεχίζουμε με αλφαβητική σειρά πάντα και πάμε στους Manowar. Οι Manowar λοιπόν τον Φεβρουάριο του 1984 κυκλοφόρησαν το τρίτο τους άλμπου με τίτλο Hell to England. Αυτό για εμένα είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ από τους Manowar καθώς από την αρχή μέχρι το τέλος από το, από το Blood of My Enemies, το It's Don't I Die, το Kill With Power και το Hell to England μέχρι το Army of the Immortals το Black Hour στο Instrumental και το Bridge of Death νομίζω ότι είναι ένας ίσως ο απόλυτος epic metal δίσκος όλων των εποχών. Ε, θα συμφωνήσω με τον Σάκη τον Νίκα ότι η τελειότητα των Manowar ξεκίνησε από τη δεύτερη πλευρά του Battle Hymns. Συνεχίστηκε με το Into Glory Ride και κορυφώθηκε θα έλεγα με το Hell to England και το Sign of the Hammer. Όχι ότι το Into Glory Ride είναι ένας τεράστιος δίσκος και συνέχισε και για αρκετά χρόνια ακόμα. Ε, απλά δεν ήταν όλα τα τραγούδια ε, στους επόμενους δύο-τρεις δίσκους τους το ίδιο καλά όπως συνέβαινε τουλάχιστον στο Into Glory Ride, το Hail to England και το Sign of the Hammer. Είπαμε από την αρχή μέχρι το τέλος ε, ένα άλμπου αυτό το, το Hail to England ε, συγκλονιστικό. Ε, το Sign of the Hammer, από την άλλη βγήκε στις 15 Οκτωβρίου του 1984, δηλαδή την ίδια ε, χρόνια. γι' αυτό όπως ε, άλλωστε ε, επιτάσσει και το αφιέρωμα που κάνουμε. Ε, το Ξεκινάμε με το All Men Play On Ten, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να είναι τα πολύ αγαπημένα του Ross The Boss. Έχει αυτή τη ροκενρολάδικη φάση, την οποία, ε, μεγάλωσε με τα ροκενρόλο ο Ross The Boss, νομίζω είναι αυτό που γούσταρε πάρα πολύ να γράφει το ροκενρολάδικο κομμάτι των Μάντογορ. Εγώ σε αυτό το άλμπουμ ε, θα πω ότι ναι, είναι τραγουδάρα το Thor, τραγουδάρα το Sound the Hammer, αλλά και μόνο να είχε το Mountains και το Guyana, ε, το οποίο ε, μιλάει για μια μαζική αυτοκτονία που οδήγησε και ένα τύπος περίεργος ο Jim Jones. Ε, και μόνο αυτά τα δύο τραγούδια να είχε το άλμπουμ αυτό για εμένα θα ήταν ένα κορυφαίο υπερδημιούργημα θεωρώ αυτά τα δύο τραγούδια, το Mountainous και το Guyana ως δύο από τα κορυφαία κομμάτια στο heavy metal γενικότερα πάμε στη Σουηδία μια βόλτα, πάμε να δούμε τους Morgana Le Fay Morgana Le Fay, λοιπόν οι οποίοι το 1993 κυκλοφόρησαν τα δύο πρώτα του άλμπουμ από την Black Mark Records το πρώτο του ήταν το Symphony of the Damned το οποίο το είχαν βγάλει μόνοι τους και επανεκυκλοφόρησε το, από την Noise αυτό το 1999 γι' αυτό και δεν το πιάνω ως άλλο ένα, άλλα δύο άλμπουμ που βγήκαν την ίδια χρονιά βγήκε το Seven Seal και το Symphony of the Damned αλλά το Symphony of the Damned είναι ουσιαστικά ε uh, ε ένα re-release Knowing Just As I λοιπόν και The Secret Doctrine από τους εε uh, Morgana Le Fay το Knowing Just As I uh, είναι το δεύτερο τους άλμπουμ λοιπόν uh, ένα συγκρότημα το οποίο ήταν power metal αλλά είχε ταυτόχρονα και πολλά στοιχεία αμερικάνικου θράση. Είχε ένα εντελώ ξεχωριστό ήχο. Άκουγε Μοργκάνα Λεφέ και έλεγε: Είναι Μοργκάνα Λεφέ. Δεν ξέρω πόσα συγκροτήματα στο χώρο του power metal ε, είναι έτσι. Είχαν doom, είχαν thrash, είχαν power, είχαν heavy, ήταν λυρικό, ήταν μελωδικό. Ε, τρομερή φωνή ο Charles Wright Conan που είναι ένας από τους πάρα πολύ, έτσι χαρακτηριστικούς τραγουδιστές. Στο Knowing Just a το μόνο αρνητικό που έχω να πω είναι μια διασκευή που είναι αχρίαστη στο Ραζαμανάς των Νάζαρεθ δεν έχει έτσι, άλλα, άλλα αρνητικά από τους κορυφαίους δίσκους των Morgana LFA όπως άλλωστε και το Secret Doctrine, δηλαδή αυτό το πράγμα που βγάζανε στο ξεκίνημα της καριέρας τους δύο δίσκους διαμάντια ε, πραγματικά και ε, μετά κάθε εκτεί και έβγαζαν κάθε χρόνο δίσκο, δίσκο, δίσκο και όλοι οι δίσκοι καλοί. Φοβερό αυτό το πράγμα. Ε, πολύ ξεχωριστό συγκρότημα η Morgan LFA, λείπουν από το προσκήνιο ε, και ε, πραγματικά οφείλεται να τους τσεκάρετε όσοι ε, γουστάρετε το, το power metal σας να έχει και ε, πιο doom στοιχεία, πιο thrash στοιχεία, όλα αυτά τα ωραία. Πάμε τώρα στην περίπτωση των Motorhead οι οποίοι Motorhead το 1979 κυκλοφόρησαν και αυτοί δύο δίσκους, τον δεύτερο και τον τρίτο τους. Ο πρώτος λοιπόν χρονολογικά δίσκος το Overkill που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1979 θεωρείται και είναι ένας από τους κορυφαίους δίσκους των Motorhead ξεκινώντας από το εξώφυλλο που είναι η δημιουργία του Τζο Pentagno με τον του την μασκότ των Motorhead και πηγαίνοντας από εκεί και πέρα και σε τραγούδια τα οποία έγραψαν ιστορία. Είναι το άλμπουμ το οποίο είναι, έχει το, το ιστορικό το, την, την ιστορική ας πούμε σύνθεση των uh, Motorhead δηλαδή το λέμε το Fast and De Clark και τον Filthy Animal Taylor στα τύμπανα και οι τρεις, και με τους τρεις να είναι νεκροί αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια. Ε, το Overkill λοιπόν έχει... Ε, είναι ο, ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι ο, αυτός είναι ο πρώτος δίσκος στο γιατί καθώ όπως λέει ο κ. Σολέμι, όπως έλεγε μάλλον ο Σολέμι το μόνιμο ντεμπούτο τους ήταν ουσιαστικά μια live ηχογράφηση έτσι πολύ, ε, πολύ πρόχειρη θα το έλεγα αλλά το Overkill έχει καταρχάσει το μόνιμο τραγούδι, το οποίο ετών, ε, με, με, το οποίο μάλλον επί σειρά ετών έκλειναν τι συναυλίε του οι Motorhead και ω εκ τούτου ήταν και το τελευταίο τραγούδι το οποίο έπαιξε ζωντανά ο Λέμι. Έτσι. Οπότε και μόνο μόνο αυτό αποκτάει ε, τεράστια, ακόμα μεγαλύτερη αξία. Ε, είναι τραγούδι το οποίο ο Φίλθιαν Μαλτέλλορ χρησιμοποίησε δεύτερη κάσα ε, για να παίξει, δεύτερη μπότα τέλος πάντων. Ε, το οποίο το είχε δει, από τον Ginger Baker, τον drummer τον Cream και θέλει να έχει δύο μπότες κι αυτός για να παίζει. Πήγε λοιπόν μια μέρα, ε, στην αρχή έλεγε ότι το είχε για ρεζέρβα. Μπήκε μέσα στο, στο στούντιο κάποια στιγμή λοιπόν ο, ο Λέμι με το Φάζε Τικλιάρ Clark το, τον άκουσα να παίζει ε, δίκαση. Και του λένε συνέχισε, συνέχισε να παίζει και μπαίνουμε και εμείς μέσα. Και παίξανε το Overkill, βγήκε κάπως έτσι. Ε, βγήκε το Overkill αλλά το άλμπουμ αυτό δεν ήταν μόνο το Overkill ε, το No Class και το Damage Case είναι δύο θρηλυκά τραγούδια τα οποία το έχουν διασκευάσει και οι Metallica ε, στο άλμπουμ διασκευών τους το Stay Clean είναι ένα άλλο εξαιρετικό τραγούδι και έχουμε και το Metropolis το οποίο ε, μετά την πρώτη συναυλία μετά την συναυλία των Motorheads ε, στο ε, ε, Sporting ε, ήτανε το κυκλοφόρησε η FM Records ως Live in Athens είχε το, ένα συγκλάκι που ήταν το οργάσμα από τη μία και την άλλη ήταν το Μετρόπολη, το οποίο προς τιμήν των Ελλήνων η Motorhead το είχαν ονομάσει Ακρόπολης. Φοβερή περίπτωση πολύ συλλεκτικό κομμάτι αυτό το Ακρόπολης ε, των uh, Motorhead είναι από τη συναυλία που είχαν παίξει στο Sporting η Motorhead και όταν είχαν έρθει, ε, όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο του στην Ελλάδα, του ρώτησε ο διεργανοτής ε, «Πού θα θέλατε, τώρα που ήρθατε στην Ελλάδα, πού θα θέλετε να, πού θα θελετε να που θα να σας πάμε. Και ο Φίλθη, ο Animal, ο Taylor ε, τους απάντησε: Α, αφού είμαστε στην Ελλάδα, καλό θα είναι να πάμε να δούμε τι πυραμίδε. Αυτό ήταν λοιπόν μια τεράστια. Με μεγαλύτερε ατάκε που έχει υποθεί ποτέ από καλλιτέχνη. Και την ίδια χρονιά, λοιπόν, Μάρτιο του 1979, βγήκε το Overkill ε, και το Bomber που ακολούθησε βγήκε τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, του, ε, του, της ίδιας χρονιάς, του 1979, ε, ένα άλμπουμ το οποίο... Ε, είναι και αυτό, ήταν σε μία φάση που το συγκρότημα ό,τι έπιανε γινόταν χρυσός. βγήκαν συνεχόμενα εκπληκτικά άλμπουμ των Motorhead και το Bomber ήταν ένα από αυτά, το οποίο η μόνη ένσταση που είχε ο Λέμι ήτανε ότι δεν προλάβαν να παίξουν ε, αρκετά από τα κομμάτια τους στις συναυλίες ε, γιατί παίζοντα τα σαν live ε, τους δίνονταν ε, άλλη ουσία ε, αποκτούσαν άλλη μορφή τα κομμάτια και αυτό είχε συμβεί για παράδειγμα στους, στο, στα κομμάτια που είχαν μπει στο overkill και ε, μπορεί κανείς να καταλάβει τη διαφορά ακούγοντας τα τραγούδια που υπάρχουν στο bomber, ακούγοντας τα live που είναι διαφορετικά και κατά τη γνώμη του λέμε αλλά και τη δικιά μου να πω Ακούγονται καλύτερα. Δύο, θρυλικ... Δύο από τα θρηλυκά ε, τραγούδια που υπήρχαν σε αυτό το δίσκο, σε αυτό το άλμπουμ είναι το Stone Dead Forever από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια των Μότρια αλλά και φυσικά το ομώνυμο. Αλλάζουμε εντελώ ύφο και πάμε σε μία και αυτή έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στο, στους Αμερικάνους του τους περίφερη. Είχαμε πει στο προηγούμενο μέρο, το πρώτο μέρο του αφιερώματο αυτού, στα συγκροτήματα που μέσα στον ίδιο χρόνο έχουν κυκλοφορήσει οι δύο δισκάρε, ότι η Guns Roses ήταν μια μοναδική περίπτωση τα χρονικά, διότι είχαν βγάλει την ίδια μέρα τα Use Your Illusions δύο διπλού δίσκου. Δύο διπλού όμω. Η περίφερη την ίδια μέρα, 27 Ιανουαρίου του 2015 λοιπόν, κυκλοφόρησαν το Juggernaut Alpha και το Juggernaut Omega. Δύο μονούς δίσκους την ίδια μέρα. Δεν το έσπασαν όπως έκαναν άλλα συγκροτήματα να βγάλουν τον ένα δίσκο στην αρχή της χρονιάς, τον άλλο λίγο αργότερα μέσα στη χρονιά. Βγάλανε δύο διαφορετικά άλμπουμ την ίδια μέρα. Το, το Alpha, το Juggernaut Alpha είναι το κόκκινο και το Juggernaut Omega είναι το ε, πράσινο. Το κόκκινο λοιπόν ε, είναι ε, το άλμπουμ το οποίο έχει νορμάλη διάρκεια διάρκειες κομματιών, είναι τετράλεπτα-πεντάλεπτα ε, είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, έχει ε, πολλά έτσι στοιχεία τα οποία δεν είναι και τόσο ε, heavy metal και αυτό έκανε το συγκρότημα να ξεχωρίσει ε, και το άλμπουμ αυτό να θεωρείται ως ε, αριστούργημα στο, στη φάση του Gent ε, Progressive Metal και και το Omega είναι ένας δίσκος ε, μικρότερο σε διάρκεια ε, το οποίο έχει είτε μικρά κομμάτια είτε έχει το μεγάλο το Omega το οποίο είναι γύρω στα 12 λεπτά είναι από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχουν γράψει οι περίφεροι και θεωρούνται λοιπόν αυτοί οι δύο δίσκοι των ε, α, Αμερικάνων δύο από τους κορυφαίους της ιστορίας τους και πάρα πολύ σημαντική για όλο το τζεντ ιδίωμα. <κλη> <θο startups> Όπως βλέπω εδώ στη λίστα μου έχουμε ακόμα ένα, δύο, τρία, πέντε συγκροτήματα. Not bad at all πέντε είπαμε μέχρι τώρα, αλλά πέντε έχουμε λοιπόν, άλλο τόσο, αλλά τι πέντε. Ξεκινάμε με τους uh, Queen. Οι Queen, οι οποίοι το 1974 έχουμε πει μεγάλη χρονιά για την ανθρωπότητα, όχι μόνο επειδή οι Queen έβγαλαν το Queen του ε, και το Sheer Hard Attack, αλλά επειδή γεννήθηκα εγώ το 1974, 50 χρόνια λοιπόν πίσω, οι Queen έκαναν αυτή τη φωτογράφηση εμπνευσμένη από τη Γερμανίδα ηθοποιό Μαλέν Τίντριχ όπως λένε οι ίδιοι και έκανα, έβγαναν το εξώφυλλο του Queen 2 με τα, σε μαύρο φόντο με τους τέσσερις τους μπροστά την οποία φωτογράφηση ουσιαστικά επανέλαβαν και έγινε και διάσημη στα πέρατα του κόσμου με την υπερεπιτυχία τους το Bohemian Rhapsody. Το άλμπουμ αυτό ε, είναι ε, έτσι, πιο hard rock φάση με progressive rock στοιχεία και ε, Σίγουρα περιέχει μερικές στιγμές που όσοι δεν ακούνε Queen, όσοι μάλλον έχουν συνηθίσει Queen από την λεγόμενη εμπορική του περίοδο θα τους φανούν πάρα πολύ περίεργα κομμάτια όπως το Ogre Battle α πούμε για παράδειγμα ή το The March of the Black Queen, ένα από τα κορυφαία τραγούδια της πρώτη περίοδου αλλά και ακόμα και το Seven Seas of Rye που ήταν το πρώτο single που έβγαλαν από το, από το δίσκο καθώς... Δεν ήταν ικανοποιημένοι από το, από το πρώτο σύνγκλ που είχαν βγάλει στη, στο, στο ντεμπούτο τους, Θεωρούσαν ότι ε, το, το τραγούδι έπρεπε να ξεκινάει όπως λέμε λαϊκιστή γκράου, δηλαδή να μην έχει όλα, να μην έχει αγωγέ κτλ. Αυτό λοιπόν είχε το Seven Seasons of Brian», ένα in your face τραγούδι, το οποίο κρατά λιγότερο από τρία λεπτά, ξεκινάει και τελειώνει δυναμικά και αυτό ήταν το πρώτο σύγκλι που έκανε μια κάποια επιτυχία όχι όμως τέτοια όπως το πρώτο σύγκλι του επόμενου άλμουντος του Sheer Heart Attack που βγήκε 8 μήνες αργότερα το Νοέμβριο, 9 μήνες αργότερα το Νοέμβριο του 1974 Killer Queen λοιπόν το πρώτο σύγκλι του Sheer Heart Attack το οποίο έφτασε στο νούμερο 2 των chart της Αγγλίας, το σύγκλι και πήγε πάρα πολύ καλά και στην Αμερική και το άλμπουμ και το τραγούδι ε, το αυτό αρχίζει, στο άλμπουμ αυτό αρχίζουν να μπαίνουν και ε, πιο έτσι, κλασικά rock στοιχεία πιο pop στοιχεία ε, να μην είναι τόσο πολύ progressive όπως τα δύο πρώτα άλμπουμ ε, το οποίο πρέπει να πω ότι στο προηγούμενο άλμπουμ υπήρχε η side ε, είχε, ήταν χωρισμένο σε δύο πλευρές ξέρω να το πω, είναι η side white που είναι η πλευρά που είχε γράψει όλα τα τραγούδια ο Μπράν με πλήν ενός που είχε γράψει ο Roger Τέιλορ και η side black που είναι η πλευρά που είχε γράψει όλα τα τραγούδια ο Freddie Mercury. Πάμε πάλι στο Sheer Heart Attack το οποίο άνοιγε με τον Brighton Rock και αυτό έτσι ένα in your face rock τραγούδι φυσικά το Killer Queen έχει το Now I'm Here το οποίο είναι ένα τραγούδι που η εκτέλεσή του με τον Joe Elliot στα στο Freddie Mercury Tribute Concert του 1992 είναι πραγματικά εξαιρετική εκπληκτική εκτέλεση και φυσικά το τραγούδι από τη φύση του είναι φοβερό. Η τριάδα των Tenement Funster Flick of the Rist και Lily of the Valley, αυτό το medley όπως το λένε και οι, και οι ίδιοι, γιατί είναι τρία τραγούδια ουσιαστικά ενωμένα το ένα μετάλλο, παρότι φαίνονται ως ξεχωριστά tracks. Είναι, ένα τραγούδι, είναι μια τριάδα λοιπόν την οποία διασκεύασαν οι Dream Theater στο bonus CD του Black Clouds and Silver Linings του τελευταίου μέχρι του καινούργιου άλβουμ που, τηλεδίσκου το του τέλο πάντων που έπαιζε drums ο Mike Portnoy και δεν θα επέλεγαν μάπα τραγούδια έτσι και έχουμε και το Stone Cold Crazy ίσως, ίσως το πρώτο thrash metal τραγούδι στην ιστορία της μουσικής πριν ακόμα εφευρεθεί ο όρος ε, thrash metal είναι ένα τραγούδι που το διασκεύασαν οι Metallica το 1990 και κέρδισαν και βραβείο Grammy για αυτό να μην ξεχνάμε Πάμε και στους Ρά που το 1975 ανήμεραν του Αγίου Βαλεντίνο, 14 Φεβρουαρίου έγαλαν το δεύτερο άλμπουμ τους αυτό με την κουκουβάγια στο εξώφυλλο το Fly by Night αλλά το σημαντικό δεν είναι η κουκουβάγια το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για το πρώτο άλμπουμ στο οποίο έπαιξε drums ο Νίλ Πίρτ στο μόνιμο του 1974 το ΡΑΣ Δράμ έπαιζε ο Τζον Ράτσε. Είναι μια λεπτομέρεια που κάποιοι έτσι, που δεν είναι και πολύ φανάτικα με ζωά. Λογικό είναι να μην ξέρουν. Ο Τζον Ράτσε, ο οποίο έπεσε από διαβήτη, δεν μπορούσε να κάνει περιοδίες κτλ. Έφυγε από το συγκρότημα, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δεν είναι και τόσο καλό, να λέμε την αλήθεια. Ε, μπήκε λοιπόν ο Νιλ Πίρτ ε, και άρχισε να ρολάρει η μηχανή που λέγεται Ερά στην παραγωγή. Πήρανε τον ε, Τέρι Μπράουν, ο οποίο μαζί με το συγκρότημα ε, έκανε την παραγωγή στο Fly By Night και αυτό, αυτή η ιστορία συνεχίστηκε μέχρι και το Signals του 1982 πολύ, πάρα πολύ σημαντική αυτή η, η συνεργασία σε αυτό το άλμπουμ έχουμε τραγούδια όπως το Anthem ε, και το Fly By Night που πεζούτσαν και αυτά τα τακτικά live και φυσικά νομίζω το πιο έτσι κομβικό τραγούδι του δίσκου είναι το Buy Or Snow Dog με διάρκεια γύρω στα 8,5 λεπτά το οποίο ξεκινούσε ε, το, την ιστορία με τους Rush να γράφουν μεγάλα σε διάρκεια τραγούδια καθώς το άλλο αυτό ήταν ε, λίγο πιο προγ από το ντεμπούτο πολύ πιο προγ όμως ήταν το τρίτο του άλμπουμ 24 Σεπτεμβρίου του 1975 Caress of Steel, το πράσινο που λέμε στο οποίο εγκαινίασαν μια πρακτική που θα την, θα την ακολουθούσαν και στους επόμενους δύο δίσκους τουλάχιστον δηλαδή ε, όχι τουλάχιστον στους επόμενους δύο δίσκους τελεία ε, είχαν ένα τραγούδι το οποίο έπιανε μια πλευρά ολόκληρη του δίσκου το «Fountain of Lamneth» είναι ένα τραγούδι που διαρκούσε σχεδόν 20 λεπτά και έπιενε ολόκληρη τη θέλει πέρα από το δίσκο. Αυτό το επανέλαβαν στο uh, Hemispheres ε, μάλλον, με τη σειρά το μόνιμο του 2112 το 76 και στο Cygnus uh, XI Book του το Hemispheres το 1978. Ε, στο δίσκο αυτό, το Carice of Steel, περιέχει, περιέχεται και το Necromancer, ένα τραγούδι 12,5 λεπτών που είναι στην πρώτη πλευρά, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το λιγότερο καλό υπερδεκάλεπτο τραγούδι στην ιστορία των Ρας Μακράν. Μακράν όμως. Άλλα δύο τραγούδια που αξίζουν την προσοχή μας είναι το Lakeside Park που παίζονταν πάρα πολύ τακτικά σε live αλλά και το Bastille Day που άνοιγε το δίσκο ένα τραγούδι που ε, όταν είχα πάει μία και μοναδική φορά στη Βαστίλιο, όταν κατέβηκα από το μετρό, το πρώτο πράγμα που μου είχε κολλήσει ήταν να τραγουδά συνεχώ σαν τον ηλίθιο το ρεφρέν του Bastille Day. Σάξον <Συλίδη> για τη συνέχεια και ε, «Wheels of Steel. Το debut των Σάξων το 1979 ε, είχε έναν πολεμιστή στο εξώφυλλο. Αυτό άλλαξε. Έγινε άλλη ιστορία. Το στις 3 Απριλίου λοιπόν του 1980 βγήκε το Will of Steel, ε, ένα τραγούδι, το οποίο, ένα άλμπουμ το οποίο είχε στο εξώφυλλό του τον Αετό, τον οποίον Αετό ε, από εκεί και πέρα τον έκαναν ας το πούμε ε, σήμα του The Eagle has landed live δηλαδή ε, έγινε σήμερα κατά τεθέν των Σάξων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι μασκότ και χωρίς να υπάρχει σε όλα τα εξώ ήταν όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ιστορία των Σάξων όπως σημαντικό ήταν και το σφύριγμα του Μπιφ ε, στο ε, Motorcycle Man ε, που είναι και αυτό ένα από τα πάρα πολύ χαρακτηριστικά ε, σημεία τέλο πάντων των ε, Σάξων ε, Το ο Wills of Steel είναι ένας από τους κορυφαίους δίσκους των Σάξων, παρότι ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους, μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, ε, επειδή έχει ε, το μόνο κομμάτι του Wills of Steel, το 747, το Strange Night of the Night και το Motorcycle Man, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τραγούδια ε, είναι αρκετά κατώτερα, όπως το Susie Holdon, ας πούμε, είναι πολύ ωραίο τραγούδι κτλ. 3 Απριλίου του 80 βγήκε λοιπόν το Gulls of Steel, τον Νοέμβριο του 80 βγήκε το Strong Arm of the Law. Ε, το τρίτο άλμπουμ των Saxon, το οποίο πήγε και αυτό ε, πολύ καλά στα, ε, στα charts ε, και ουσιαστικά. Ε, το πιο έτσι γνωστό, το πιο δημοφιλές, το, το τραγούδι για το οποίο θυμόμαστε περισσότερο το Strong Arm of the Law είναι εκτός από το μόνιμο τραγούδι και το Heavy Metal Thunder που ανοίγει είναι φυσικά το Dallas 1PM που είχε γραφτεί για τη δολοφονία του John Fitzgerald Kennedy του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών πολύ καλό δίσκο, αλλά αισθητά κατώτερο. Ε, κατώτερο τέλο πάντων το Gulf αλλά όλα αυτά τα δύο ε, οδηγήσανε ε, μερικούς μερικού μήνε αργότερα στο, στο Denim Leather και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πάμε σε άλλη μια περίπτωση συγκροτήματο που, ε, έχει, που είχε, ήθελε να βγάλει ένα διπλό δίσκο ουσιαστικά ε, και ε, τελικά η εταιρεία το πίεσε να βγάλει δύο μονού. Ε, απλά αυτό κυκλοφόρησε μέσα στην ίδια χρονιά. Ε, το 17 Μαΐου λοιπόν του 2005 η System of a Down ε, έβγαλαν το Mesmerize και εμείς είχαμε ο το πρώτο ever τέφος ε, του εντύπου Rock Hard που είχε κυκλοφορήσει τον Ιούνιο τη της χρονιάς εκείνης. Ε, Μάιο λοιπόν και Νοέμβριο βγήκαν τα δύο άλμπουμ το Mesmerize και το Hypnotize κλάσεις ανώτερο το ''Mesmerize'', το βάζω στο ίδιο επίπεδο με το ''Toxicity'', και έχει πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μπορεί και να τραγουδούσε περισσότερο από το Σέρτζ Tankian ο κεθαρίστας, ο Νταρόν Μαλακιάν. Είναι το μικρότερο σε διάρκεια άλμπουμ των System of Down. Πούλησε μισό εκατομμύριο και κέρδισε γκράμμι για το τραγούδι ''B.Y.O.B'', το ''Bring Your Own Bombs'', και περιέχει τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία όπως το Lost in Hollywood, το Sad Statue, το Question, το Violent Pornography, Revenge, φοβερό, ένα άλμπουμ, σας λέω, το θεωρώ, το βάζω στο ίδιο επίπεδο με το Toxicity. Το Hypnotize από την άλλη ε, είναι ένα άλμπουμ πιο B. <laughs> ε, βέβαια, αν δεν είχε βγει το, το προηγούμενο, το Mesmerize, θα λέγαμε όλοι, Ο, α, τι τραγουδάρα τέλος πάντων, ε, το Lonely Day είναι το κομμάτι που ακούτε περισσότερο αλλά και το Hypnotize ε, μέσα από αυτό το άλμπουμ ε, που ουσιαστικά ήταν και το τελευταίο studio άλμπουμ των System of a Down οι οποία από εκεί και πέρα ε, διαλύθηκαν, επανασυνδέθηκαν και έκαναν ε, μονάχα συναυλίες Όσοι φτάσατε μέχρι εδώ, μπράβο σας. Όχι μπράβο σας, να τα λέμε αυτά. Ε, αφού φτάσατε λοιπόν μέχρι εδώ να ακούτε το Rock Hard The Pod, το 19ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του Rock Hard The Pod, καλό θα είναι να βάλετε μια βαθμολογία, μετά να βάλετε τα πέντε αστεράκια που αξίζει νομίζω αυτό το podcast και πάνω απ' όλα, πέρα τις χαζομάρες, να πείτε τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας προτάσεις, τι θα θέλατε να ακούσετε από τούτο εδώ το podcast ε, στο μέλλον. Στις επόμενες εκπομπές να κάνουμε μια προεργασία γιατί όπως καταλαβαίνετε το να κάνεις ένα podcast δεν είναι μια διαδικασία που απλά παίρνει ένα μικρόφωνο και αρχίζεις και μιλάς και λες ότι μπορείς να το βάλει. Έχει μια διαδικασία ψαξίματος και τα λοιπά. Ε, λοιπόν, τελευταίο συγκρότημα, δέκατο συγκρότημα που από το δεύτερο μέρο του αφιερώματο αυτού που κυκλοφόρησε δύο πολύ καλού δίσκους μέσα στην ίδια χρονιά, η Nuraea Hip, Φεβρουάριο του 1977, έβγαλαν το επικό-επικότατο Firefly. Ε, ο πιο χαρακτηριστικό, το χαρακτηριστικό αυτού του δίσκου, το χαρακτηριστικό στοιχείο, ο λόγο για τον οποίο θυμόμαστε, είναι επειδή ήταν το πρώτο άλμπο που τραγούδησε ο Τζον Λότον, ο οποίο αντικατέστησε το μέγιστο, τον τεράστιο David Byron ο οποίο το πολύ, έπινε πάρα πολύ ο Byron, για τον σούταρε το συγκρότημα. Ε, οπότε ε, ήταν δύσκολο, ξέρετε, το να αλλάξει frontman ένα συγκρότημα, το να αλλάξει φωνή τραγουδιστή, είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να υπάρξει σε ένα, σε ένα group. Όμω η, ουρά τα κατάφεραν καταπληκτικά ε, σε τούτο εδώ το album, το, 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 το οποίο ε, εγώ θα έλεγα ότι έχει μένει στην ιστορία και μόνο να είχε το Σύμπαθη, ένα από τα κορυφαία ροκ τραγούδια όλων των εποχών μα αρκεί, δεν θέλουμε για τίποτα άλλο. Το Innocent Victim που ακολούθησε το 1977 το Νοέμβριο βγήκε αυτό, είναι ένα άλμπουμ το οποίο ακολούθησε έναν... ενώ είχε ας πούμε ένα τραγούδι σαν το Free and Easy που είναι χαρακτηριστικό του παρελθόντος τον Uriah Hip, είναι σαν το Easy Living ας πούμε μια τέτοια φάση, ε, πάνε και σε πιο ε, AOR ε, καταστάσεις ε, και, και λίγα έτσι πάλι ψυχεδελικά στοιχεία γενικότερα είναι ένας πιο λυρικός δίσκος από το Firefly που ήταν πιο επικό το Innocent Victim ε, και είναι ένας ιδιαίτερος δίσκος που όμως οι οπαδοί των Ωραία Χίπτο έχουν σε περίοπτη θέση στα γούστα τους. Αυτά λοιπόν, σε αυτό το μέρος μιλήσαμε για Led Zeppelin Manowar, Morgana LFA Motorhead, Periphery Queen, Rush Saxon, System of a Down και Uriah Keep, πάντα με την υποστήριξη, την πολύτιμη υποστήριξη. Του Guts Restaurant, του πιο rock και παράλληλα παραδοσιακού εστιατορίου που βρίσκεται στο Πεζόδρομο της Μακρυγιάννη, 2327, Σπρόποδες Ακρόπολης, να είστε όλοι καλά, Rock Hard The Bond. αυτό ήταν το 11ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου που συνεχίζω και το κάνω, πάρα πολύ απλά, διότι όλοι εσείς στέλνετε κάθε φορά πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα και σας ενθαρρύνω και εγώ με τη σειρά μου να μου κάνετε προτάσεις για να κατεβάσουμε περισσότερες ιδέες, να κάνουμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.